Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος του Κυρίου Μόνης σου Χριστού. Θα ήθελα να δώσω την απάντησή μου με πολύ αγάπη στους συκοφάντες μου, κύριο Στέφανο Μεσεδάκη και σε αυτούς που κρύβονται από πίσω του και τον οδηγούν όπως τον πατήρ Σαράντη και πολλούς άλλους αγιορείτες, όπως και στον πατέρα Γαβρίλ Μάινα και στον πατέρα Γαβρίλ από την Ιερά Μονή Κοτλουμουσίου, στον οποίο είχα πάρει και την προηγούμενη συνέντευξη και όπως του υποσχέθηκα θα βγάλω όλα τα DVD. Εδώ όμως θα αφήσω ορισμένα λόγια του πατήρ Γαβρίλ για να δει ο κόσμος τι έλεγε και να δηλώσω τη θέση τη δική μου. Γιατί δεν μπορεί να βγαίνει κάποιος και να με λέει αιρετικό και συκοφάντη χωρίς να γνωρίζει ο κόσμος τι έχω πει και να διευκρινίσω. Με είπατε ότι είμαι αιρετικός, το αρνούμε αυτό πάση δυνάμει και το αποδεικνύω και θα το αποδείξω σε λίγο, και ότι βλαστημώ την Εκκλησία. Σας καταγγέλω στο Θεό και στους ανθρώπους ως συκοφάντες, ψυχρούς συκοφάντες. Εσείς μπερδέψατε τον έλεγχο με τη βλαστημία. Να σας θυμίσω τι είπατε, πατέρα Γαβρίλ. Ας το ακούσουμε. Τώρα ο ΆΜΚΑ και όλα αυτά που βγαίνουν είναι άρνηση Χριστουγέροντα, γιατί και εκεί υπάρχουν Άμα πολλές. έχει το, ό,τι έχει το 666 και το δεχτούμε είναι άρνηση. Γιατί Γιατί το 666 είναι το όνομα του γιατί οι κυβερνήτες μας κοροϊδεύουν και τους εκκλησιαστικούς άρχοντες και τους συλλόγους και το άλλο τον κόσμο. Και λένε ότι δεν το έχει το 666. Ενώ το έχει όμως, λένε ψέματα. Άμα το έχει, δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτε που έχει το 666 να υπογράψουμε. Το 666 είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Μάλιστα. Ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Τώρα θα γίνει μέγαρο διωγμός. Από το ένα μέρος ο Θεός και από το άλλο μέρος το δουλειάριο υγείας, η δουλειά, οι συντάξεις και όλα τα η ιατροφαρμακευτική ναι, περίθαλψη. Και είναι τώρα προχωρούν, αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί, ο καινούριος πρωθυπουργός που βγήκε κάνει Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οπότε θα τα συμπεριλάβει όλα μας. Ναι, και ναι. Μελλοντικά θα μας φέρουν και το μικροτσίπ με το 666. Ναι. Εγώ τι είπα αντίθετο από εσάς. Έλεγξα την νομοκρατούσα εκκλησία που έχει ραβίνους πατριάρχες όπως τον Αθηναγόρα που είναι αποδεδειγμένο στην προηγούμενη απάντησή μου και τον Βαρθολομαίο που είναι τακτικός φίλος των συναγωγών και των τζαμιών και των μουσουλμάνων και τον Χριστόδουλο που πήγαινε και ευλογούσε τους Εβραίους και είπαν οι Εβραίοι ότι είναι άνθρωπος δικός μας. Οι ίδιοι το είπαν. Τι αντίθετο είπα εγώ που είναι βλαστημία? Επειδή ήλεγξα την εκκλησία του νέου ημερολογίου για τις βλάστημες εγκυκλίου τις γνωστές 26-26 Κυριακής των Βαΐων 1997, την 62-40-21-12-99 και τον αιρετικό Μελέτιο Πρεβέζης που είναι και πρόεδρος του αντιαιρετικού αγώνα, ο μέγας αιρετικός που υπόγραψε με τους μονοφυσίτες. Είμαι βλάστημος γιατί τον έλεγξα. Πού το λένε αυτό οι Άγιοι Πατέρες? Και την 2641 που με και καλυμμένο τρόπο αφήνει τους ανθρώπους στον καθησυχασμό. Ποια είναι η αίρεσή μου, πατέρα Γαβρίλ? Εσείς τι είπατε? Ότι έχει το 666 να μην το πάρουμε. Εμείς δεν λάβαμε το αφημί, διότι έχει το 666 στο μηχανογραφικό σύστημα. Ακούστε τον Υπουργό κύριο Λάμπρο Παπαδήμα, τον πρώην Υπουργό του Πασόκ το 1997, τι δήλωσε στον Αντένα. Με τις ταυτότητες όμως επανήλθε και το θέμα του αριθμού 666 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Σέγγεν. Αν αυτό νομίζω ότι μας γυρνάει στο μεσαίωνα. Δηλαδή είναι τρελό να μιλάμε για την ταυτότητα και να απομονώνουμε ότι μόνο για την ταυτότητα δεν πρέπει να ισχύει ένα μηχανογραφικό σύστημα, γιατί το 666 έχει προκύψει από το φάσμα το οποίο υπάρχει πάνω σε κάθε έντυπο που πρέπει να μπει μέσα σε ένα μηχανογραφικό σύστημα για να γίνει μια αναγνώριση. Μου φαίνεται ότι είναι τρελό να υπάρχουν αντιδράσεις. Και θέλω να απαντήσω και στο Μεσεδάκη και σε εσάς. Δηλώνω για πολλωστή φορά στο συκοφάντη μου κύριο Στέφανο και σε όλους αυτούς που με συκοφαντούν σαν αιρετικό. Ακόμη θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά
πιστεύω ότι όποιος πάρει αυτά τα συστήματα που έχουν το 666 και χρησιμοποιείται σαν ταυτότητα, είναι άρνηση Χριστού. Για αυτό μας έχουν διδάξει όλη η ιστορία των πατέρων μας. Και συμφωνώ μαζί σας, πατέρα Γαβρίλ, που και εσείς είπατε ότι είναι άρνηση Χριστού. Αλλά απλά δεν γνωρίζετε ότι και το αφήμιο περιέχει το 666. Εγώ δεν σας καταλογίζω μεγάλη ευθύνη σε αυτό, γιατί δεν ξέρετε. Αλλά προσέξτε, γιατί παρασυρώμενος από την εμπάθεια του Μεσεδάκη και των συκοφαντών και των εχθρών των ανθρώπων που βρίζουν και συκοφαντούν το Πάτριο, πέφτατε και εσείς σε κάποια παγίδα. Και πάλι προσέξατε. Εγώ προσωπικά πιστεύω, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, και αγιορείτες ζηλωτές και ο Ματήρ Μεθόδιος, ότι ο ΆΜΚΑ, εγώ λέγω και ο ΑΦΗΜΗ και όλες οι ηλεκτρονικές κάρτες που παραλαμβάνουν οι χριστιανοί και έχουν τη μαύρη ταινία ή το barcode ή το τσιπάκι που αναγνωρίζεται από το σκάνερ σαν barcode 666, διώχνουν τη Θεία Χάρη του Χριστού. Και άνευ της Θείας Χάριτος, δεν μπορούμε να ομολογήσουμε πλέον τον Χριστό, και πιστεύω γι' αυτό έχει γίνει και μεγάλη σύγχυση και στις νεοημερολογητικές εκκλησίες και σε πολλούς χλιαρούς του πατρίου, επειδή δεν έδωσαν βάση σε αυτό το θεολογικό σημαντικό στοιχείο. Και με σφρόδρα δίθλετος στις βλάστημες νεοημερολογητικές εκκλησίες 26-26, 62-40, 26-41, και το 2010 περί ΆΜΚΑ, που είπε η νοημερολογητική εκκλησία ότι είναι χριστικός αριθμός. Και ο ίδιος, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, τον οποίο τον συνέντησα, διόλου τυχαίο, στο Ζάπι, όταν υπήρχε η έκθεση βιβλίου, τις 16 Μαΐου του 2009, ημέρα Κυριακή, μου απάντησε ότι τι δουλειά έχει, Κύριε, η εκκλησία με τον ΆΜΚΑ. Και σας τα έχω καταμαρτύρησει και αυτά, και τα γνωρίζετε. Όλα αυτά τα καταδικάζω ως αιρετικά και αντίχριστα και καθησυχαστικά, διότι εξυπηρετούν πλέον τους Ιουδαίους που κρύβονται από πίσω. Έτσι έκαναν ακριβώς και έσχισαν και την Εκκλησία το 1924, πληρώνοντας κατ' ομολογία του ιδίου του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου 30.000 χλυσές λίρες για να σχίσουν την Εκκλησία, αυτός και ο Μεταξάκης. Όποιος ομολογεί και ελέγχει είναι αιρετικός και ελέγχει βλαστημίες. Και εσείς ας ακούσουμε τι είπατε όταν για τους επισκόπους οι οποίοι δεν λέγουν τα του Χριστού, δεν είπατε να μην τους ακούμε. Τώρα λέει ότι να το πάρετε δεν είναι τίποτα. Μας το λέει ο πολλής κόσμος. Και είναι παράκληση πολύ λαού όταν η Εκκλησία κάνει λάθος αυτά τα θέματα της Αποκαλύψεως, να ακούει τους ιεράρχες και τους. Δεν πρέπει να τους ακούει, όπως λένε οι άλλοι πατέρες. Ο μεγαλύτερος Άγιος, όταν δεν συμφωνεί με την Εκκλησία, η γνώμη του είναι απορριπτή. Έχουμε παράδειγμα τον Ιερό Αυγουστίνο. Ο Ιερός Αυγουστίνος δίδαξε τη διδασκαλία του απολύτου του προορισμού. Πολεμώντας τον Πελάγιο, έφτασε στο άλλο άκρο και είπε ότι ο Θεός προορίζει εκ των προτέρων ποιοι θα σωθούν και ποιοι θα καταδικαστούν. Αυτό η Εκκλησία δεν το δέχτηκε. Τον Ιερό Αυγουστίνο όμως τον κατέταξε στη χωρία των Αγίων, γιατί πήρε υπόψη του όλα τα άλλα. Τον προσωπικό του αγώνα για τον αγιασμό, τα συγγράμματα, τα άλλα που έγραψε, τον αγώνα που έκανε σαν επίσκοπος για την καταπολέμηση των αιρετικών. Τον κατέταξε στη χωρία των Αγίων. Αυτή τη θεωρία όμως την καταδίκασε σαν αιρετική. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπακούη σε κανέναν εφόσον λέει κάτι που δεν συμφωνεί με την Εκκλησία. Πώς θα κάνουμε υπακούη σε ένα δεσπότη, σε οποιοδήποτε, σε ένα πνευματικό ηγέτη που μας λέει κάτι που είναι αντίθετα από τον νόμο του Θεού. Έχουμε καθήκοντα προς τους πνευματικούς μας πατέρες και καθήκοντα προς τον Θεό. Τα καθήκοντα προς τον Θεό είναι υπέρτερα των καθηκόντων προς τους πνευματικούς μας πατέρες. Αν ένα καθήκον προς τους πνευματικούς μας πατέρες εγκρούεται με το καθήκον προς τον Θεό, πάει να ισχύει και καταργείται. Παράδειγμα, έχουμε την Αγία Γραφή. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ήταν οι πνευματικοί ηγέτες της εποχής του Κυρίου μας. Πιάσαν τους Αποστόλους και τους βάλαν φυλακή, τους είπαν να μην κηρύττουν. Πήγε ο Άγγελος, τους έβγαλε και τους είπε να κηρύξουν. Και όταν τους ξαναπιάσαν και τους είπαν τι σας είπα εμείς, τι απολογήθηκε ο Απόστολος Πέτρος. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπες. Λοιπόν, γιατί αφού έβγαλε αντίθετες εγκυκλίους είναι η ημερολογητική εκκλησία με το Άγιο Πνεύμα και την ομολογία την Ορθόδοξη, εσείς τους μνημονεύεστε και δεν αποτυχίζεστε, ενώ είπατε ότι πρέπει να φεύγουμε από αυτούς τους επισκόπους? Εγώ τι βλαστημίες είπα? Είμαι και παραμένω Ορθόδοξος και το τονίζω. Πιστεύω όσα η μία Αγία Καθολική.
ασπάζεται και 7 οικουμενικές σύνοδοι και 11 κατατόπους τοπικές, πιστεύω όλα τα λόγια των Αγίων Πατέρων και τους Ιερούς Κανόνες και αποπτύω και αναθεματίζω όσα η μία Αγία Καθολική αποπτύει και αναθεματίζει. Και βάσει του Ιερού Κανόνος του 15ου Πρωτοδευτέρας Οικουμενικής Συνόδου που λέει για αποτύχηση όταν κηρύτεται γυμνή και την κεφαλή αίρεση, γιατί εσείς δεν αποτυχίζετε αφού λέγει στον κόσμο δημοσίως ότι ο ΆΜΚΑ δεν είναι τίποτα και το διαλαλούν οι ιερείς της? Εγώ σας προστρέπω να ανακαλέσετε τη συγκοφαντία στο πρόσωπό μου, αν θέλετε φυσικά, αφού εξετάσατε επισταμένα ποιες είναι οι βλαστημίες μου και να μου τις κατονομάσετε. Μήπως η εκκλησία του νέου που παραφράζει και καταργεί το λόγο της Αποκαλύψεως με πλάγιο τρόπο στο κεφάλαιο 13, 15, 18 και απομονώνει το χάραγμα από το νούμερο και λένε μόνο το χάραγμα και όταν έρθει ο Αντίχριστος τότε θα είναι ενεργό το χάραγμα. Όταν εμφανιστεί, τώρα δεν έχει εμφανιστεί το 666, δεν εμπεριέχεται στα μηχανογραφικά συστήματα όπως το είπε ο κύριος Παπαδήμας, ο κύριος Δρύς, ο κύριος Πάγκαλος και τόσοι άλλοι. Δεν το έχουν οι ηλεκτρονικές κάρτες, δεν το έχουν οι φοροκάρτες που υπάρχει και η δήλωση της κυβέρνησης ότι λειτουργούν με το ΕΑΝ 13. Εκεί δεν πρέπει να αντιδράσουμε και να αποτυχιστούμε και να τους ελέγξουμε. Διότι εάν όποιος φρονεί αυτά, τα οποία φρονεί είναι η ημερολογήτικη εκκλησία, τη στιγμή που μπήκε το 666 αφημί ΆΜΚΑ, κάρτες ηλεκτρονικής φοροκάρτες, και λέγει για τις 6240 ότι δεν υπάρχει 666 στο barcode, δεν υπάρχει μαύρη ταινία στο 666, το 666, και το αφημί δεν έχει το 666, τότε είναι αντίχριστες και αιρετικές αυτές οι δηλώσεις. Και τολμώ να πω ότι αντιχριστολογεί όποιος τα εκφράζει αυτά εν συνειδήσει. Αυτή είναι η πρώτη απάντησή μου στον πατέρα Γαβρίλη και σου με λένε αιρετικό για τα θέματα του νέου παπικού ημερολογίου και ειδικά για τα θέματα του χαράγματος που αντιδρώ και κάνω την ομολογία μου και ομολογώ όσα η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογεί και εύχομαι οι συγκοφάντες μου να μετανοήσουν, να ζητήσουν συγγνώμη και να πάρουν τις βλαστημίες τους πίσω, γιατί αν πιστεύουν πραγματικά στο Χριστό να ξέρουν ότι την ώρα που φεύγει η ψυχή τους στα τελώνια θα βρουν εμπόδιο. Είτε αυτοί είναι γεροντάδες, είτε αυτοί είναι λαϊκοί, είτε είναι φθονεροί οι οποίοι δεν έχουν τη χάρη του Χριστού μέσα τους, αλλά έχουν κατοικητήριο το διάβολο. Εγώ προσεύχομαι και εύχομαι να σας συνετίσει ο Χριστός και να σας φωτίσει, γιατί όταν είπανε στον Αβά Αγάθωνα 1000 μοίρια κατηγορίες, εκείνος τα αποδεχόταν όλα και την πορνεία και τη μοιχεία και την καταλαλιά και την κλοπή όλα. Μόλις του είπαν αιρετικός αντέδρασε και λέει γιατί λέει γέροντα ο υποτακτικός σε όλα τα δέχτηκες και εκεί αντέδρασε, γιατί λέει παιδί μου η αίρεση χωρίζει από το Θεό μη γέννητο και εγώ δεν δέχομαι με τίποτα αυτά τις βλαστημίες που είπε ο Μεσεδάκης και παρέσυρε το γέροντα Γαβρίλ. Εύχομαι και οι δύο να έρθουν σε επίγνωση και να ζητήσουν συγγνώμη, γιατί εγώ δεν είμαι αιρετικός και το τονίζω, είμαι ορθόδοξος χριστιανός και ακολουθώ όσα η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ακολουθεί και όσα αναθεματίζει και αποπτύει, αναθεματίζω και αποπτύω και έχω τη γραμμή των Αγίων Γεροντάδων που ήταν και πνευματική μου, του πατέρα Νικοδήμου, του γέροντος Ευθυμίου της Εσφιγμένου, του αημνής του Καλίστου, οι οποίοι ήτο με το Πάτριο και έδειξαν λόγοι σέργης τι ήταν, πόσο ορθόδοξοι ήταν. Ο Χριστός να σας ελεήσει και να σας φωτίσει.